Βαγγέλη, σου έχω πει τα εισαγωγικά να τα κάνουμε στην αρχή. Όχι αφού τρώω. Γιατί καθόμαστε εδώ και τρώμε 2-3 ώρες και νυχτώνει μετά. Και μετά μου λες: δεν έχουμε φως, δεν είναι αυτό. Είδες, Βαγγέλη, στην αρχή. Αλλά ας το κάνουμε κανονικά, σαν να ήταν στην αρχή. Καλώς ήρθατε στο ψωμί και αλάτι. Εδώ πάμε να συναντήσουμε τον Γιάννη Λουκάκο για ένα ακόμα food review. Ελάτε μαζί μου. Είμαι δίπλα σε έναν άνθρωπο που ήθελα πάρα πολύ να γνωρίσω. Μαζί μας ο Γιάννης Λουκάκος. Γιάννη μου. Γεια σου Νίκο. Τι γίνεται? Μια χαρά. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε εδώ, γιατί και εγώ ήθελα να σε γνωρίσω και ακόμα περισσότερο να σε ταΐσω. Βασικό, βασικό, και έχω έρθει και νηστικός. Λοιπόν, Γιάννη, πού βρισκόμαστε? Είμαστε στο ψωμί και αλάτι, στο πρώτο μου εστιατόριο, στο Χαλάνδρη, στην πλατεία Χαλανδρίου. Τι μπορεί κανείς να βρει εδώ? Από τα πρώτα, τα δεύτερα, τα πάντα. Εμείς έχουμε κάνει μια προσπάθεια τώρα να φέρουμε λίγο το μενού μας σε μια κατάσταση που να είναι μια ωραία επιλογή για το σπίτι. Είμαστε ούτως ή άλλως ένα comfort εστιατόριο και το έχουμε κάνει ακόμα πιο comfort. Για το σπίτι. Του τεστ, την αιχμή του δώρατος, θέλω να πιστεύω ότι είναι τα μπέργκερ που κάνουμε εμείς. Έχουμε κάποιες σαλάτες, είμαστε πολύ δυνατοί στο ζυμαρικό και φυσικά παίζουμε και πολύ δυνατά σε κρεατικά. Κοτόπουλο, πικάνια, χοιρινό. Έχουμε μια πολύ ωραία πρόταση σε ποιοτικό φαγητό για το σπίτι όμως. Δηλαδή, εγώ μπορώ να πάρω αντί για σαλάτα να φάω ένα μπέργκερ, αντί για πρώτα να πάρω μια πικάνια και για κυρίως να πάρω και ένα ζυμαρικό. Και δύο γλυκά μετά και εντάξει. Μια χαρά, μ' αρέσει πάρα πολύ που ήρθαμε σήμερα εδώ. Ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε τη δοκιμή και θα ξεκινήσουμε με σαλάτα. Λοιπόν, αυτή η σαλάτα, μου είπαν εδώ τα παιδιά, έχει μπρόκολο και κουνουπίδι. Εγώ μπρόκολο και κουνουπίδι, να πω την αλήθεια, το λέω μέσα από την καρδιά μου, δεν έχω δοκιμάσει ποτέ, γιατί δεν είναι στις γεύσεις μου. Αλλά αυτή η σαλάτα μου είπαν ότι έχει και μπέικον μέσα, έχει πολλά πράγματα τα οποία καλύπτουν αυτή τη γεύση. Το μπρόκολο και το κουνουπίδι, πιστεύω το έχετε δει και σπίτι σας, έχουν αυτή τη μυρωδιά, η οποία εμένα προσωπικά με αποθεί. Αλλά εδώ πέρα, επειδή έχει και πιπεριά ψιλοκομμένη, έχει και τη σόσα αυτή τη λευκή που μας λένε τώρα ότι είναι γιαουρτάκι. Δεν καταλαβαίνεις καθόλου. Γεύση από μπρόκολο και κουνουπίδι είναι σαν να τρως μπουκίτσες γευστικές και είναι όντως πάρα πολύ νόστιμα και είναι και ελαφριά. Δεν σε γεμίζει. Αυτή είναι μια ερώτηση που μου γράψανε και πρέπει να σου πω τώρα ότι έχω δει στο μενού ότι έχετε και vegetarian επιλογές. Δεν σε καλύπτει, δεν σε καλύπτει. Έχουμε αυτή τη στιγμή στο μενού κάμποσα vegetarian, όχι τόσο πολύ vegan. Vegan έχουμε το αδερφάκι μας, το Buddha's Hand, που έχει πιο πολλές τέτοιες επιλογές. Θα σου πω δύο καραμπινάδες που νομίζω αν τις δοκιμάσεις θα τις βγάλω κιόλας μετά για να μου πεις αν θα αλλάξεις γνώμη. Ένα πολύ ωραίο ζυμαρικό, το έχουμε αρκετά χρόνια στο μενού μας και είναι αγαπημένο, δεν μας αφήνει ο κόσμος να το βγάλουμε δηλαδή. Είναι σιουφιχτό ζυμαρικό την Κρήτη με μανιτάρια και λάδι τρούφας, ωραία γραμμή. Αυγέρα και παρμεζάνα. Πάμε λοιπόν τώρα να δοκιμάσουμε τα σκιουφιχτά με μανιτάρια. Εμένα μου αρέσει πολύ το σκιουφιχτό. Ναι, είναι φοβερό. Είναι πολύ ωραίο το μακαρόνι και είναι και το μανιτάρι και έχει και αυτή τη σαλτσούλα από τα μανιτάρια. Το τυρί του πάει. Έχει και σχοινόπρασο πάνω. Δίνει και μια αρωματικότητα στο μανιτάρι. Και το άλλο είναι, έχουμε κάνει ένα φαλάφελ πάρα πολύ ωραίο με πολλά αρωματικά μέσα που το έχουμε πλάσει σαν μπέργκερ με ένα χούμους από παντζάρι, έχουμε μια σάλτσα με ταχίνι, ντομάτα, κρεμμύδι πικλαρισμένο που φτιάχνουμε εμείς δικό μας. Είναι μια εξαιρετική vegetarian επιλογή. Φαλάφελ. Μπέργκερ με φαλάφελ, το οποίο μέσα έχει ρόκα, έχει σως από μπατζάρι, σάλτσα με ψητές ντομάτες, πίκλες, κρεμμύδι και ντομάτα. Είναι κάτι διαφορετικό. Είναι αυτή η γεύση του φαλάφελ. Για όσους είναι φαν του φαλάφελ, το νιώθεις πάρα πολύ. Είναι πολύ φρέσκο, διαλύεται. Είδατε και το πίεσα. Το φαλάφελ αυτό είναι η ουσία, να διαλύεται. Έχει όλα τα αρωματικά. Είναι γευστικό αρκετά. Και ειδικά για τους ανθρώπους που θέλουν να επιλέξουν, δεν θέλουν να φάνε μπιφτέκι ή κοτόπουλο, είναι αυτό το βρώμικο του μπέργκερ με όλο αυτόν τον κόσμο της υγιεινής. Αν θέλουμε να το πούμε ότι θα φάμε κάτι υγιεινό, αλλά ψιλοβρώμικο. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω κάτι το οποίο και εγώ το έμαθα. Η ταλιάτα είναι ο τρόπος κοπής. Ωραία. Η πικάνια, που είναι σχεδόν ίδιο, γιατί εγώ όταν το φέρουν το βλέπω ίδιο στα δικά μου μάτια. Τι είναι η πικάνια? Κομμάτι μοσχαρίσιου κρέατος, βραζιλιάνικης προελεύσεως η ορολογία, α το πούμε έτσι. Οπότε είναι ένα κομμάτι από το μοσχαρίσιο κρέατος που είναι αρκετά νόστιμο. Η μόνη ιδιαιτερότητα είναι πρέπει να κοπεί σαν ταλιάτα, α το πούμε έτσι, για να είναι μαλακό, έτσι. Ας περάσουμε λοιπόν στην πικάνια, η οποία έχει και τις πατατούλες της δίπλα. Τραγανές, ωραίες. Και έχει και αυτή την πράσινη σάλτσα. Ήρθε η ώρα να δοκιμάσω την τσιμιτσούρι με την πικάνια. Εν τω μεταξύ, αυτή νομίζει ότι όντως είναι σαν πέστο. Εγώ, ας πούμε, πέστο δεν τρώω. Δεν μ' αρέσει γευστικά. Αλλά αυτή δεν έχει καμία σχέση με το πέστο αυτό. Είναι άλλη γεύση τελείως. Χίλιες φορές τσιμιτσούρι, κάτε με. Δεν ξέρω για τους φαν του πέστο, συγγνώμη, αλλά είναι και πολύ ωραία ψημένη και είναι πεντανόστιμη. Η πικάνια αυτή είναι μέτρια. Sorry, Γιάννη μου. Ενώ μέτρια ψημένη, γιατί εγώ το τρώω μέτριο, μπορεί να επιλέξεις εσύ τι θες. Μπορεί να θέλεις well done, μπορεί να θέλεις
όχι τόσο μέτρια, αλλά να ξέρεις ότι όσο ψήνεται περισσότερο, τόσο περισσότερο σκληραίνει η πικανιά. Κάπως να μου πάρεις το πιάτο μπροστά να το φάω όλο. Θέλω να μου πεις τώρα, Γιάννη, ποιο είναι το πιο δημοφιλές πιάτο του μενού και θέλω να μου πεις αν αυτό που θα πεις τώρα μετά θα το δοκιμάσω. Εννοείται θα το δοκιμάσεις, δεν σ' άφηνα να φύγεις έτσι. Το πιο δημοφιλές πιάτο είναι ένα από τα μπέργκερ, θα σου περιγράψω ακριβώς ποιο. Φτιάξαμε ένα ιδιαίτερο μπέργκερ που έχει μέσα καραμελωμένα κρεμμύδια, έχει ωραίο γαλλικό κατσικίσιο τυρί, έχει ένα μπιφτέκι που το φτιάχνουμε μόνοι μας, κόβουμε μόνοι μας τον κιμά από αμερικάνικο Black Angus και κάνουμε δικό μας χαρμάνι με αναλογία λίπους και κρέατος που καταλήγει σε ένα πολύ ζουμερό αποτέλεσμα τραγανό εξωτερικά. Έχουμε μια μαγιονέζα με τρούφα, παρμεζάνα, μαύρο πιπέρι κλπ. Που μπαίνει από πάνω από όλο αυτό το σύστημα. Ένα πολύ ωραίο μαλακό μπριοσέ ψωμάκι. Και τώρα όλο αυτό γίνεται, το πατάς έτσι, αρχίζουν και τρέχουν όλα αυτά και... Έχουμε και άλλες ερωτήσεις, είναι να φάμε. Μαγιονέζα τρούφας, πατατούλες, τις έχω δοκιμάσει και από πριν, αλλά να δούμε και τη μαγιονέζα τρούφας, η οποία μου είπανε ότι υπάρχει... Κάτσε το signature. Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος που ήρθα εδώ σήμερα. Σας ευχαριστώ. Καραμελωμένο κρεμμύδι κάτω, μαζί με τη μαγιονέζα, απίστευτο, ντομάτα. Δίνει. Το μπιφτέκι δεν είναι well done, είναι ωραία ψημένο. Μέσα σε όλα αυτές τις γεύσεις το ακούς και αυτό. Και το κατσικίσιο και τυρί. Και έχει και μανιτάρι σοταρισμένο. Τα καταλαβαίνω όλα, είδες, δεν είμαι χαζός. Τι είναι αυτό που κάνει το ψωμί και αλάτι να ξεχωρίζει? Έχουμε νομίζω πετύχει αυτό στο ψωμί και αλάτι, να δημιουργήσουμε μια προσιτή προσέγγιση στο φαγητό που κάνουμε, που να αφήνει θετικές και δυναμικές, δυνατές εντυπώσεις, να το πω έτσι, σε σχέση με την ένταση και των ενδιαφέρον των γεύσεων. Τα λέει και ωραία. Χρησιμοποιεί αυτές τις λέξεις και με έχει πιάσει μια τρέλα τώρα, ρε. Τον κοιτάω και σκέφτομαι, περνάνε ριμπάι από εδώ, περνάνε κάτι μπέργκερ. Λοιπόν, τώρα θα πάρουμε το μπέργκερ με το κοτόπουλο. Το ωραίο πράγμα όταν κόβεις ένα μπέργκερ είναι ο κόσμος που βρίσκεται μέσα από τον μπέργκερ, ο οποίος εμένα μ' αρέσει πάρα πολύ και να το βλέπω. Ίσως το παναρισμένο κοτόπουλο, τα λαχανικά, η κόσλο, το ψωμάκι. Πιο ελαφρύ από το άλλο. Το παναρισμένο δίνει πολύ. Ταιριάζει πολύ με αυτήν την ροζ σως εδώ. Και μ' αρέσει η κόσλο κάτω. Πολύ φρέσκο. Είναι πολύ ωραίο. Και ας πάμε τώρα σε μια κατηγορία που πολλοί δίνουν βάση. Γιατί μετά από ένα καλό φαγητό πρέπει πάνω εδώ να κάτσει ένα ωραίο γλυκό. Έχεις απόλυτο δίκιο. Έχουμε ένα προφιτερόλ πάρα πολύ ωραίο. Κάνουμε μια κρέμα με σοκολάτα γάλακτος και δίνουμε και ζεστή καυτή σάλτσα σοκολάτας για να την περιχύσεις από πάνω. Δεν μπορώ. Προφιτερόλ με μους σοκολάτα γάλακτος. Έχει από πάνω σοκολάτα χυμένη και φυσικά αμυγδαλωστά. Πώς τα διαβάζω τα πιάτα. Λοιπόν, αυτά τώρα θα το πω για τους μερακλείδες. Είναι οι λεγόμενες γλυκές μπουκίτσες. Έχω σκεφτεί ήδη πώς μπορώ να το φάω αυτό. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Αυτό τώρα λες είναι μεγάλο, δεν θα τα καταφέρω. Έχω φάει τόσο πολύ. Χαζομαρές. Παίρνεις λοιπόν εδώ και πιέζεις αυτή τη γλυκή μπουκίτσα. Εδώ, έτσι. Το λιώνεις. Και ουσιαστικά είναι ένα γλυκό που τρώγεται με δύο μπουκές. Πάντα μετά από ένα καλό φαγητό χρειάζεται ένα πολύ ωραίο γλυκό. Φτάνοντας στο τέλος, θέλω να μου πεις το ωράριο και θέλω να μου πεις και ποιες περιοχές εξυπηρετεί το ψωμί και αλάτι. Ευτυχία. Ευτυχία. Εξυπηρετούμε καταρχάς από 1.30 το μεσημέρι μέχρι 11 το βράδυ το Χαλάνδρι και τις περιοχές γύρω από το Χαλάνδρι. Δηλαδή Βρυλίσια, Μαρούσι, Φιλοθέη, Ψυχικό, Αγία Παρασκευή. Αν θες κι εσύ να δοκιμάσεις κάτι ή όλα αυτά που δοκιμάσαμε κι εμείς σήμερα εδώ, στο ψωμί και αλάτι, μπες στο eFood, βρίσκεις ψωμί και αλάτι, κάνεις την παραγγελία σου και θα έρθουν στο σπίτι σου να τα δοκιμάσεις από κοντά. Πίστεψέ με, θα ξετρελαθείς. Και μετά από το γλυκό πάει πάρα πολύ το σκουφιχτό, το οποίο ήταν και το αγαπημένο μου πιάτο, βεβαίως. Μέχρι το επόμενο review, τα πάμε!